Καλησπέρα σας, πώς είμαστε? Είμαι ο Νίκος και σας καλωσορίζω στο σεμινάριο νούμερο 34. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε την διάταξη μιας ιστοσελίδας με βάση την οποία θα μπορείτε να δομείτε κάθε μελλοντική ιστοσελίδα. Εδώ τώρα έχω κάποιο κώδικα από το προηγούμενο σεμινάριο με τις νέες ετικέτες που είδαμε. Οπότε αν δεν το παρακολουθήσατε, δείτε το για να κατανοήσετε τις ετικέτες και τη χρήση τους. Ενδεικτικά να αναφέρω, έχουμε τις ετικέτες Header, Nav, Section, Aside και Footer. Και αυτές οι ετικέτες τις χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να χωρίσουμε τη σελίδα μας σε συγκεκριμένα τμήματα ως προς τη δομή της. Οπότε αρχικά θα ξεκινήσω τοποθετώντας την ετικέτα Navigation μέσα στην ετικέτα Header, διότι αυτό θεωρείται καλή κίνηση να περιλαμβάνεται η πλοήγηση μέσα στην κεφαλίδα μιας σελίδας. Κάποιοι προτιμούν να βάζουν την ετικέτα πλοήγησης μέσα στην ετικέτα Aside, ώστε να περιέχεται στο πλάι της σελίδας. Προσωπικά προτιμώ την πρώτη επιλογή, για να φαίνεται η σελίδα μου όπως κάποιες μηχανές αναζήτησης που έχουν την πλοήγηση στην κεφαλίδα τους. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να συμπεριλάβουμε στην κεφαλίδα μας εκτός από την πλοήγηση. Θα βάλουμε το λογότυπο, οπότε θα δημιουργήσουμε μια ετικέτα εικόνας, image tag, ορίζοντας την πηγή, source, να ισούται με τη φράση logo.png. Οπότε πάω και γράφω img search ίσον με logo.png. Ωραία. Ωστόσο δεν έχω προετοιμάσει και έχω δημιουργήσει κάποιο λογότυπο, οπότε δεν θα εμφανιστεί κάτι, αλλά ας εισάγουμε και μια ιδιότητα alt για να ισούται με logo area, για να εμφανιστεί η φράση αυτή αντί για το λογότυπό μας, τουλάχιστον μέχρι να δημιουργήσω κάποιο. Στην πλοήγηση θα πρέπει να εισάγουμε συνδέσμους για άλλες σελίδες, αλλά επειδή δεν υπάρχουν άλλες σελίδες προς το παρόν, οι σύνδεσμοί μας θα είναι ατελείς. Για να το κάνω αυτό, συνήθως χρησιμοποιώ μία μη ταξινομημένη λίστα, UL, για να είναι τα πράγματα πιο διαχειρίσιμα. Μέσα στη λίστα μου θα εισάγω κάποια αντικείμενα με την ετικέτα LI και μέσα σε αυτά θα βάλουμε τους συνδέσμους μας. Εισάγουμε την ετικέτα A και μέσα την ιδιότητα href, χωρίς να ισούται με κάτι αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια σελίδα για να συνδέσουμε με τον σύνδεσμο. Εδώ μέσα θα εισάγουμε και την πρώτη σελίδα, η οποία είναι η αρχική σελίδα, η home page, και θα την επικολλήσουμε μερικές φορές εδώ. Ωραία. Η επόμενη σελίδα είναι η about και οι tutorials. Και η τελευταία μπορεί να λέγεται contact. Ας τα βάλω λίγο αυτά εδώ. Γράφω τη δεύτερη about, την τρίτη tutorials και η τελευταία η contact. Οι σελίδες αυτές δεν υπάρχουν, για αυτό και αφήνουμε την href κενή, αλλά οι σύνδεσμοι θα εμφανίζονται κανονικά. Ας πάμε στο Firefox για να το ανοίξουμε και βλέπετε την περιοχή με το λογότυπο και τη φράση logo area, αλλά και την πλοήγησή μας με αυτές τις κουκίδες, τις οποίες θα μορφοποιήσουμε στη συνέχεια. Κάπως έτσι δομούμε την κεφαλίδα μας,
και μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια, αλλά προς το παρόν είναι αρκετά. Όσον αφορά την ετικέτα section, θα ασχοληθούμε στο επόμενο σεμινάριο. Ας εισάγουμε τώρα ένα σχόλιο για να το θυμηθούμε με τη φράση Next Tutorial. Θα το βάλω εδώ. Παρακάτω στην ετικέτα Aside βάζουμε λιγότερο σημαντικά πράγματα. Και θα ασχοληθούμε επίσης και με αυτό στο επόμενο σεμινάριο, οπότε θα αντιγράψω και θα επικολλήσω το παραπάνω σχόλιο. Ωραία. Το ίδιο θα βάλω και εδώ, στο aside. Και τέλος, σχετικά με την ετικέτα footer, κάποιες σελίδες δεν έχουν υποσελίδα. Αν όμως η σελίδα μας είναι άδεια και θέλετε να έχετε υποσελίδο, μπορείτε να τοποθετήσετε και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, copyrights. Όταν λοιπόν εισάγουμε μία λέξη και στη συνέχεια γράψουμε το σημαδάκι και copy, θα εμφανιστεί κάποιο σχετικό σύμβολο. Και στη συνέχεια μπορούμε να εισάγουμε τα πνευματικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, εδώ θα εισάγω τη φράση copyright programmers creed.com. Και βασικά αυτές τις λέξεις θα τις ενώσουμε. Οπότε πάμε να το κάνουμε, να το γράψουμε. Copy. Και από δίπλα copyright programmers creed.com. Αν το αποθηκεύσω τώρα αυτό και πατήσω ανανέωση στον Firefox, βλέπετε ότι εμφανίζονται τα πνευματικά δικαιώματα μαζί με το σχετικό σύμβολο που αναφέραμε προηγουμένως. Και αυτό γίνεται στο HTML με τη φράση end copy. Οπότε θα σας δώσω το επόμενο επεισόδιο, όπου θα αναφερθούμε στις ετικέτες section και aside. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.